Έχοντας περάσει 3 χρόνια από το θάνατο της Ελένης Καλομήρη, το γυναικείο ποδόσφαιρο του Ηρακλείου συνεχίζει να κρατά ζωντανή τη μνήμη της και να την ευγνωμονεί για τα όσα πρόσφερε. Την περασμένη Κυριακή, ο αγώνας των γυναικών που έγινε στο γήπεδο Νίκος Καζαντζάκης ανάμεσα στον Εργοτέλη και τον Διαγόρα Ικαρίας ήταν αφιερωμένο σε εκείνη, ενώ ο πατέρας της, Χαράλαμπος Καλομήρης, που ήταν στο γήπεδο, συγκίνησε με τις μαντινάδες για την αδικοχαμένη κόρη του. Γιόλα μου ετριπλοχρόνιασε που εμίσεψες μακριά μας, μα όσα κι αν περάσουνε θα νήσε στην καρδιά μας. Δεν κλείνει έτσι εύκολα πληγή του κοπελιού σου, θα είναι πάντα ανοιχτή για να πονεί η ψυχή σου. Η φεύγα σου σημάδεψε για πάντα τη ζωή μας. Μα η ψυχή σου αισθάνομαι πως βρίσκεται μαζί μας. Άδικος ήταν ο θάνατος λενιό και ο μισεμός σου, και ποια καρδιά δεν ήκλαψε στον αποχωρισμό σου. Η πρωτοβουλία για να αφιερωθεί ο αγώνας στην Ελένη Καλομήρη άνοιξε και φέτος στην συμπαίκτριά της και αδερφική της φίλη Μαρία Απλαδά, ενώ το παρόν έδωσαν ο Νίκος Συριγωνάκης εκ μέρους της περιφέρειας Κρήτης και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Κρουσόνα Κώστας Μπουμάκης. Τρίτη χρονιά που η Ελένη Καλομήρη δεν είναι κοντά μας. Όμως εμείς είμαστε εδώ, παρόντες όλοι, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Εργοτέλη, η περιφέρεια, ο ΠΑΟΚ, για να τιμήσουμε τη μνήμη της και να δείξουμε ότι για μας δεν έχει φύγει ποτέ από κοντά μας. Η Ελένη υπήρξε η προσωπικότητα, ο άνθρωπος του αθλητισμού, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την δημιουργία, ανάπτυξη και διάδοση του γυναικείου ποδοσφαίρου στο νησί μας. Να τονίσουμε ότι στον αγώνα για την Β' Εθνική Γυναικών ο Εργοτέλης επικράτησε με 3-1 του Διαγόρα Ικαρίας και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας στόχο την επιστροφή στην πρώτη εθνική. Το σκορ άνοιξε η Δρακογιαννάκη στο 25ο λεπτό με πλασέ. Τα τέρματα διπλασίασε στο 40 η Καμαρίτη με δυνατό σούτ έξω από την περιοχή. Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενες μείωσαν 2-1 και στο 80 η Παχάκη με διαγώνιο σούτ έγραψε το τελικό 3-1.